επιγεία έχει έρθει στο ιατρείο του Δ. Παναγιώτη Δρακόπουλου, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, είναι χειρουργός γυναικολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας και Βρυξελών. Και έχουμε έρθει να μιλήσουμε για το πάγωμα των ωαρίων, ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν και φυσικά θα μιλήσουμε μετά και για τον ιατρικό τουρισμό, ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Νικολαίδη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το πάγωμα των ωαρίων. Το πάγωμα των ωαρίων. Βασικά, για να μιλήσουμε για το πάγωμα των ωαρίων, αρχικά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τη γονιμότητα της γυναίκας. Σε αντίθεση με εμάς τους άντρες, η γυναίκα γεννιέται με ένα συγκεκριμένο αριθμό ωαρίων. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να υπογραμμίσουμε. Και ο αριθμός αυτός των ωαρίων μειώνεται με την παρόλο της ηλικίας. Και η μείωση αυτή αρχίζει την ηλικία των περίπου 30 ετών. Και είναι πιο έντονη μετά την ηλικία του 35 ετών, ώσπου φτάνουμε στην εμμηνόπαυση, όπου πλέον δεν υπάρχουν καθόλου ωάρια διαθέσιμα. Ποιες είναι οι γυναίκες που μπορούν να υποφεληθούν από τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, ναι, πέρα από το χρονικό πλαίσιο? Τη λύση, λοιπόν, στο θέμα αυτό έχετε να δώσει το πάγωμα των ωαρίων, η οποία είναι μια μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας και στην ουσία αφορά όλες τις γυναίκες. Αρχικά είναι κάτι το οποίο σκεφτήκαμε να κάνουμε σε γυναίκες που έχουν για ιατρικούς λόγους, π.χ. γυναίκες που έχουν καρκίνο των μαστών ή κάποιο άλλο είδους καρκίνο, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι για να διατηρήσουμε τη γονιμότητα αυτών των γυναικών. Όμως μπορεί να επιβοληθούν όλες οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μια ηλικία, παραδείγματος χάρη που δεν έχουν ακόμα κάποιον σύντροφο, οπότε μπορούν να μπουν στη διαδικασία να παγώσουν τα ωάριά τους, ώστε στην πορεία, αν τυχόν χρειαστεί, να τα χρησιμοποιήσουν. Και το πλεονέκτημα με τη μέθοδο αυτή είναι ότι τα ωάρια έχουν την ηλικία παγώματος. Την ηλικία παγώματος που η γυναίκα μπήκε στη διαδικασία να τα παγώσει. Αυτό είναι βασικά το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής. Τι περιλαμβάνει η κατάψυξη των ωαρίων? Η κατάψυξη των ωαρίων είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Έτσι, κύριε, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης να το πούμε. Πλέον στις μέρες μας διαρκεί 10 με 12 μέρες. Η γυναίκα παίρνει ενέσιμα ορμονικά φάρμακα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και τη βλέπουμε στο ιατρείο μας 2 με 3 φορές για να δούμε πώς ανταποκρίνεται στην διέκερση αυτή των οθικών. Οπότε μετά από 12 μέρες η γυναίκα είναι έτοιμη και μπορούμε να προβούμε στην λεγόμενη οληψία. Η οληψία είναι μια χειρουργική πράξη, απλή χειρουργική πράξη, η οποία διαρκεί 5-10 λεπτά, γίνεται υπόπια μέθη και στην ουσία ανακτούμε τα ωάρια τα οποία προέρχονται από τις οθήκες και τα οποία τα πήραμε διαγείροντας τις οθήκες. Να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικά και σε δημόσια νοσοκομεία. Εσείς βέβαια ασχολείστε με τα ιδιωτικά. Ναι, αυτό κυρίως γίνεται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Το κόστος θεωρώ ότι δεν είναι πολύ υψηλό, καθώς όπως είπα και πριν λειτουργεί σαν μια δικλίδα ασφαλείας, είναι μια επένδυση για τη γυναίκα. Και μακάρι στο μέλλον να μπορέσει και το κράτος να χρηματοδοτήσει την διαδικασία αυτή. Γιατί τώρα δεν το κάνει, έτσι? Γιατί τώρα δεν το κάνει. Το κάνει για την εξωσωματική γονιμοποίηση που πληρώνει τα φάρμακα, όμως για την διατήρηση της γονιμότητας δεν το κάνει. Και νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει υπεύθυνοι να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Ποια ωάρια πρέπει λοιπόν η γυναίκα να παγώσει και ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να το κάνει αυτό? Η γυναίκα καλό είναι να παγώσει όσο δυνατόν περισσότερα ωάρια. Αυτό θα λέγαμε. Έτσι. Η ηλικία για να το κάνει αυτό είναι καλύτερα πριν τα 35. Μπορεί να το κάνει και μετά τα 35. Όμως αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι, όπως είπα και πριν, με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των ωαρίων. Οπότε, αν μια γυναίκα μπει στη διαδικασία να παγώσει τα ωάρια της και είναι κάτω των 35 ετών, θα χρειαστεί να παγώσει λιγότερα ωάρια σε σχέση με μια γυναίκα η οποία είναι, παραδείγματος χάρη, 40 ή 41 ετών. Οπότε όσο μικρότερη το κάνει, τόσο καλύτερο. Γιατί παίρνουμε και περισσότερα ωάρια και καλύτερης ποιότητας ωάρια. Τα ανερευνητικά δεδομένα βάσει των συνεδρίων τους, τα οποία έχετε εσείς παρακολουθήσει, τι μας λένε, τι μηνύματα έχουν να μας δώσουν? Τα μηνύματα που έχουν να μας δώσουν είναι ότι έτσι κατά μέσο όρο ο ιδανικός, το πούμε έτσι, αριθμός ωαρίων είναι γύρω στα 15. Αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί πολλές φορές βλέπω στο ιατρείο μου ασθενείς οι οποίες έχουν κάνει τη διαδικασία αυτή και έχουν παγώσει μόνο 5-6 ωάρια και σε μια μεγάλη ηλικία. Έτσι. Και προφανώς όταν η γυναίκα αυτή πάει να τα χρησιμοποιήσει τα ωάρια αυτά, είναι πιθανό να μην είναι έγκυος. Γιατί έχει καταψύξει ένα μικρό αριθμό ωαρίων,
και το έκανε ίσως μόνο μία φορά. Οπότε πρέπει να το γνωρίζει η γυναίκα, να ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι πιθανότητες και ποιος είναι ο αριθμός των οναρίων που πρέπει να καταψύξει, ώστε να έχει σωστές πιθανότητες, καλές πιθανότητες, αν τα χρησιμοποιήσει να μείνει έγκυος. Γιατί στην ουσία ο λόγος που τα παγώνει είναι για να μπορέσει να προέρθει μία εγκυμοσύνη στο μέλλον. Πάμε λοιπόν στο θέμα του ιατρικού τουρισμού. Η Ελλάδα νομίζω ότι είναι ένας προορισμός αρκετά δημοφιλής για τους ξένους, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πλαίσιο της γονιμότητας με τον ιατρικό τουρισμό. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό? Στο θέμα του ιατρικού τουρισμού θεωρώ ότι, επειδή όπως ήμουν στο εξωτερικό, για πολλά χρόνια και στην Ελβετία και στις Βρυξέλλες, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτές τις χώρες. Αρχικά μπορεί κάποιο ζευγάρι ή και μια γυναίκα η οποία θέλει να προβεί στη διατήρηση της γονιμότητας να έρθει για διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε 5-6 μήνες το χρόνο, έχουμε καλό καιρό. Επίσης, οι τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ ανταγωνιστικές. Καμία σχέση σε σχέση π.χ. με την Ισπανία. Η Ισπανία είναι ένας άλλος προορισμός που επίσης πηγαίνουν ζευγάρια και γυναίκες για θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις και μεμονωμένα, αλλά και σαν κράτος, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί στην Ελλάδα όντως μπορούμε να δώσουμε πολλά, θεωρώ, σε γυναίκες οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στην διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή διατήρησης γονιμότητας. Νομίζω μας προτιμούν και για την ποιότητα των γιατρών, για τις υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Η αλήθεια είναι και δεν έχουμε να ζηλέψουμε και πολλά σε σχέση με το εξωτερικό. Έτσι. Και η ποιότητα των γιατρών είναι πολύ καλή. Και τα εργαστήρια. Υπάρχουν κέντρα με εξαιρετικά εργαστήρια. Και οι κλινικές είναι πάρα πολύ καλές. Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε και, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στο κομμάτι αυτό. Γιατί υπάρχουν και στατιστικά, νομίζω, που το δεικνύουν αυτό, έτσι δεν είναι? Όπου έχουμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις οι οποίες πετυχαίνουν. Και, ναι, έχουμε και περισσότερες περιπτώσεις οι οποίες πετυχαίνουν και αυτό, όπως είπα και πριν, οφείλεται και στην ποιότητα των γιατρών, αλλά και στα καλά εργαστήρια τα οποία διαθέτουμε. Η γυναίκα, λοιπόν, η οποία προβαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, θεωρείτε ότι επηρεάζει την καριέρα της, δηλαδή θα χάσει από το κομμάτι το επαγγελματικό της, ή μπορούν να συμπλέξουν και τα δύο αυτά παράλληλα? Μα ακριβώς αυτό, κύριε Νικολαίδη, αυτός είναι ο σκοπός του παγώματος των οναρίων. Καθώς το δίλημα οικογένεια-καριέρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Οπότε, μια γυναίκα, η οποία παραδείγματος χάρη είναι 32-33 ετών, σκέφτεται την καριέρα της ή ακόμα, όπως είπα και πριν, δεν έχει βρει ακόμα τον κατάλληλο σύντροφο, μπορεί να προχωρήσει σε μια διαδικασία διατήρησης γονιμότητας, ώστε να μην τεθεί. Γλαφτεί η καριέρα της, ναι, και να μην χάσει. Ακριβώς, και ευκαιρίες μπορεί να τις στείλουν. Ακριβώς. Οπότε, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, πολύ συχνά βλέπω στο γραφείο εδώ γυναίκες οι οποίες, παραδείγματος χάρη, έχουν καθυστερήσει, αγχώνονται στο να δημιουργήσουν οικογένεια, έχουν φτάσει σε μια μεγάλη αναπαραγωγική ηλικία και το περιβάλλον τους πιέζει ώστε να κάνουν κάτι. Βρίσκουν κάποιο σύντροφο ο οποίος μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος και λόγω του άγχους προβαίνουν στη δημιουργία οικογένειας κτλ. Το οποίο μπορεί μετά να έχει άσχημες συνέπειες για την ίδια. Οπότε, αν η γυναίκα αυτή γνωρίζει ότι υπάρχει τρόπος να διατηρήσει την γονιμότητά της, να παγώσει τα όρια της σε μπορεί μια μικρότερη μια ηλικία, κίνηση, ναι. Μπορεί να μην μπει στην διαδικασία να κάνει έτσι βεβαιασμένες κινήσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε στο σημείο αυτό το ιατρείο του Δόκτωρ Δρακόπουλου βρίσκεται στην Αλοπαική 47 στο Κολωνάκι, έτσι δεν είναι, και το site σας είναι το... dracopoulos.ivf.gr. Ωραία. Πολύ ωραία. Και το τηλέφωνο είναι 697-89-08-482. Μπορεί να βρουν και στα κοινωνικά βέβαια, δίκτυα. Βέβαια, στα social media. Okay. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν η συνέντευξη λοιπόν με τον κύριο Παναγιώτη Δρακόπουλο, με ευθύρα γυναικολόγου, για θέματα της αναπαραγωγής, του παγώματος των οαρίων, του ιατρικού τουρισμού, για πολλά άλλα πράγματα που έχει να μας πει. Νομίζω ότι πρέπει κάθε γυναίκα να τα σκεφτεί αυτά όλα πολύ σοβαρά. Ευχαριστούμε πολύ για τα. Να είστε καλά.